ενημέρωσης των συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων του νομού Λάρισας, το νομαρχιακό τμήμα διοργανώνει σήμερα μια ημερίδα για το συνταξιοδοτικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και για το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό. Είναι ένα θέμα που είναι καυτό, ενδιαφέρει αρκετούς συναδέλφους, οι οποίοι προτίθενται να συνταξιοδοτηθούν ή ενδιαφέρονται να συνταξιοδοτηθούν άμεσα, αλλά και όσους εν καιρό θα θελήσουν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με αυτές τις δράσεις δείχνουμε τη συμπαράσταση και ότι είμαστε δίπλα στους συναδέλφους σε όποιες ανάγκες, προβλήματα θελήσουν. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, ακούγοντας τις ανάγκες τους, ακούγοντας τις επιθυμίες τους και θα είμαστε δίπλα σε αυτούς και στα σωματεία τους έως ότου καταφέρουμε να αποκτήσουμε μια ποιότητα στην εργασία μας και στη ζωή μας. Διότι πέραν των ενημερώσεων πρέπει να πούμε ότι αυτή την περίοδο διεκδικούμε και βασικά πράγματα τα οποία εξασφαλίζουν, όπως είπα, την ποιότητα της ζωής μας, όπως η καταπολέμηση της ακρίβειας, και αυτό θα γίνει μόνο με αυξήσεις στους μισθούς μας πραγματικούς και όχι ψίχουλα, και με συντονισμένο αγώνα με όλα τα σωματεία που είναι υπό τη σκέπη του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ και κατ' επέκταση όλο το τριτοβάθμιο όργανο να αγωνιστεί. Αυξήσεις λοιπόν, μόνιμους διορισμούς ώστε να σταματήσει η υποστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών, επαναφορά των δώρων, αύξηση 10% στους μισθούς μας, κατάργηση της εισφοράς του 2% για την ανεργία και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία καίνε τον δημοσιοπαλλητικό χώρο και θέλουμε κάποια στιγμή η κυβέρνηση να καθίσει στο τραπέζι να τα συζητήσει με την ΑΔΔΗ ώστε να δοθούν λύσεις.